Καλωσορίσατε σε ακόμα ένα Did You Know από το Future Talks. Όλοι γνωρίζετε, φαντάζομαι, τον Steve Jobs και αρκετοί από εσάς, τον συνιδρυτή του στην Apple, Steve Wozniak, γνωστός και ως Woz. Ο Woz ήταν το τεχνικό μυαλό πίσω από την εταιρεία και θρύλος για πολλούς από εμάς. Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι ο Jobs και ο Woz συνεργάστηκαν και σε άλλα projects πριν ξεκινήσει για τα καλά η Apple. Το 1975, ο Steve Jobs δούλευε στην Atari, όπου του ανατέθηκε η δημιουργία του παιχνιδιού Breakout, το οποίο ήταν ουσιαστικά η συνέχεια του πετυχημένου παιχνιδιού Pong. Η Atari τότε έδινε επιπλέον αμοιβή σε υπαλλήλους που κατάφερναν να δημιουργήσουν βιντεοπαιχνίδια με λιγότερα από 50 TTL chips. Τα παιχνίδια εκείνο τον καιρό χρειάζονταν συνήθως 100 chips για να λειτουργήσουν. Ο Steve Jobs έδωσε το project στον Woz και του είπε ότι είχε 4 μέρες να το χτίσει. Αν τα κατάφερνε, θα μοιραζόνταν μαζί την αμοιβή. Σε μόλις 4 μέρες ο Woz, ο οποίος εργαζόταν παράλληλα και στην Hewlett-Packard, έκτισε το παιχνίδι με μόνο 45 chips. Αυτό που ο Woz δεν γνώριζε τότε ήταν ότι πρώτον, ο Jobs είχε προθεσμία ένα μήνα και όχι 4 μέρες. Απλά είχε άλλες υποχρεώσεις. 2. Η αμοιβή ήταν $5,000 και όχι 700. Έτσι ο Woz έκανε όλη τη δουλειά και έλαβε μόνο $350, ενώ ο Steve Jobs πήρε τα υπόλοιπα. Όπως αναφέρεται στη βιογραφία του Steve Jobs από τον Walter Isaacson, αυτό το γεγονός είναι κάτι που στενοχωρεί τον Woz μέχρι και σήμερα. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε.